Με το νόμο 5053 του 2023 έχουν εισαχθεί, ουσιαστικά έχουμε μια εναρμόνιση κοινοτικής οδηγίας στο Εθνικό Δίκαιο που εστιάζει σε βασικές ρυθμίσεις όσον αφορά την δοκιμαστική περίοδο, δηλαδή έχουμε μείωση της δοκιμαστικής απασχόλησης του εργαζόμενου σε 6 μήνες. Έχουμε ουσιαστικά το ξεπάγωμα των τριετιών. Από 1η-1η του 2024 ξεπαγώνουν μερικώς, γιατί ουσιαστικά μιλάμε για μερικό ξεπάγωμα τριετιών, και μπορεί ο εργαζόμενος ο οποίος συμπληρώνει τριετία από 1η-1η του 2024 και μετά, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ωστόσο η περίοδος από τις 14 Δευτέρου του 2012, όποτε και είχαμε και το πάγωμα των τριετιών, μέχρι 31-12 του 2023, να πάρει προσάυξη πολυετίας. Οπότε ξεκινάει να μετράει από την ημέρα εκείνη, μεσολάβησε μια δεκαετία, αλλά δεν μετράει αυτή. Όχι, αυτή η περίοδος είναι νεκρή περίοδος, δεν συνυπολογίζεται και από το 2027 και μετά θα ξαναδούμε αν η ανεργία είναι κάτω από το 10% και αν θα συνεχίσει να εφαρμόζεται η προσάυξη λόγω τριετίας. Αυτό αφορά όλους τους εργαζόμενους όμως. Αφορά τους εργαζόμενους που αμείβονται με το νόμιμο μισθό αυτή τη στιγμή. Όποιοι αμείβονται με υπέρτερες αποδοχές, συμψηφίζεται η προσάυξη της πολυετίας εφόσον συμπληρώνουν τις τριετίες αυτές το επόμενο χρονικό διάστημα. Άλλη μια βασική ρύθμιση αφορά στην παράλληλη απασχόληση, τη δυνατότητα δηλαδή του εργαζόμενου να απασχολείται σε πέραν του ενός εργοδότη. Με βέβαια εκεί πρέπει να τηρούνται τα ανώτατα ημερήσια χρονικά όρια απασχόλησης και να τηρείται βέβαια το πλαίσιο των 11 ώρων ανάπαυσης στις 24 ώρες εργασίας, στο 24ωρο ουσιαστικά. Και το ανώτατο όριο εργασίας, ποιο είναι το όριο απασχόλησης? Το όριο απασχόλησης είναι 8 ώρες. Μία ώρα επιπλέον που θεωρείται υπερεργασία σε ημερήσια βάση και μέχρι 3, αυτό μιλάμε για έναν εργοδότη, μέχρι 3 που είναι η υπερορία. Και αν δουλεύει σε 2 εργοδότες, πώς το... Δεν μπορεί να δουλεύει στους 2 εργοδότες συνολικά πάνω από 13 ώρες ημερήσιας απασχόλησης. Είναι παράνομο και βέβαια εδώ δεν υπάρχει διευκρίνηση στον νόμο και αυτό ενδέχεται να δημιουργήσει ζητήματα όσον αφορά τους ομίλους επιχειρήσεων. Έχουμε δηλαδή συνδεδεμένες επιχειρήσεις που υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να έχουμε καταστρατήγηση του νόμου να απασχολείται ουσιαστικά ο εργαζόμενος στην ίδια επιχείρηση περισσότερες ώρες. Τυπικά να είναι γραμμένο σε διαφορετικό. Ακριβώς. Και να μην λαμβάνει την προσάυξη των υπεροριών και της υπερεργασίας. Έχει αλλάξει κάτι όσον αφορά την προσάυξη ακριβώς αυτή των υπεροριών και της υπερεργασίας? Αυτό είναι ισχύει από το προηγούμενο νόμο, το 4808 του 2021. Είναι 60% προσάυξη στο ρομίστιο στην περίπτωση της νόμιμης υπερορίας, δηλαδή στην υπερορία που αναγγέλλεται, προαναγγέλλεται στο εργάνη και για την οποία βέβαια υπάρχει σπουδαίος λόγος και καταβάλλεται η προσάυξη αυτή και 120% σε περίπτωση της παράνομης υπερορίας. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι έχει διευρυνθεί, έχει αυξηθεί δηλαδή το ανώτατο όριο υπεροριών από 100, σε αιτήσια βάση από 120-150, επιτρεπόμενο όριο υπεροριών και ο εργοδότης βέβαια έχει δικαίωμα να ζητήσει και επιπλέον από αυτές τη διάρκεια των υπεροριών με αίτηση στην επιθεώρηση εργασίας, επιπλέον ώρες υπερορίας σε αιτήσια βάση.